Καλημέρα, Ρενά. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και καλή μεγάλη εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, λοιπόν, και η τελική ευθεία προς την Ανάσταση του Θεάνθρωπου. Να είμαστε γεροί για να τη γιορτάσουμε όλοι, αγαπημένοι και ενωμένοι, πάνω απ' όλα, γιατί η ενότητα και η αλληλεγγύη είναι τα στοιχεία που, είναι απαιτητά, που χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε, σε αυτή την περίοδο και σε αυτή την κρίσιμη φάση που περνάει η χώρα μας. Να ευχηθώ και σε όσους δεν μπορέσουν, μάλλον δεν μπορούν, μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν προβλέπεται να μπορέσουν να γιορτάσουν το Άγιο Πάσχα, να ευχηθώ να βρεθούν οι άνθρωποι εκείνοι που θα τους αγκαλιάσουν και θα τους περιθάλψουν με την ευρύτερη έννοια του όρου, θα τους δώσουν λίγη στοργή και αγάπη, ιδιαίτερα σε μοναχικά άτομα που χρειάζονται συντροφικότητα, και φυσικά και κάποια από τα απαραίτητα υλικά αγαθά, τούτες τις μέρες που αισθανόμαστε λίγο περισσότερο άνθρωποι από τις υπόλοιπες. Και σήμερα λοιπόν κοντά σας στο σχόλιο της ημέρας, η καθημερινή εκπομπή μέσα από τον Live 92 και ένα FM σε μετάδοση ζωντανή για το διαδίκτυο από το thrakiwebradio.gr. Άνοιξη βέβαια, άνοιξη και πολύ όμορφες μέρες με υψηλές θερμοκρασίες, μάλλον με κανονικές θερμοκρασίες θα έλεγα. Ο καιρός για αυτούς που ανησυχούν για το Πάσχα αναμένεται να είναι τελικά καλούτσικος, έτσι, με λίγες νεφούλες, αλλά όχι με βροχούλες. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό δίνει το προγνωστικό μοντέλο των μετεωρολόγων μας. Μέρες που είναι σαφώς και θα χαμηλώσουν οι τόνοι, θα είμαστε κοντά σε σήμερα, αύριο και προφανώς και μεθαύριο, έτσι, Πέμπτη Παρασκευή δεν θα είμαστε στο ραντεβού μας, λόγω των ημερών. Βέβαια, έχουν ντυθεί τα πασχαλιάτικα οι πόλεις, τα χωριά, όλοι μας, τα νοικοκυριά, ετοιμάζονται οι νοικοκυρές για τα εθιμικά τα πασχαλιάτικα, τσουρέκια, αυγά κτλ. Κτλ. Προμήθειες. Όμως, τα προβλήματα, όπως και να έχει το πράγμα, καθημερινότητα συνεχίζεται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Δεν διακρίνουμε κάτι καλό που να συνάδει με το πνεύμα των ημερών, με την Ανάσταση δηλαδή. Αντιθέτως, διακρίνουμε και πάλι προβλήματα, εχθρότητες, πολέμους, σκοτωμούς, εγκληματικότητα, τρομοκρατία, φτώχεια, πείνα, ανέχεια. Δεν θέλω να μπω και να αναλύσω περισσότερο, αλλά σίγουρα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γειτονιά μας, και το έχω πει και άλλη φορά, η γειτονιά μας είναι η Ανατολική Μεσόγειος, σίγουρα δεν τιμούν την ανθρωπότητα. Τα παιχνίδια που παίζονται και πάντοτε με φόντο τα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων είναι εμφανή. Αφήνουν όμως πίσω τους θύματα, θύματα και σωματικά και ψυχικά, δημιουργούν νέες προσφυγές, νέα κύματα προσφύγων, τα οποία βέβαια εκμεταλλεύονται και πάλι οι ίδιοι, αυτοί που δημιουργούν τους πολέμους. Το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτοί που δημιουργούν τους πολέμους έρχονται συνέχεια να επικρίνουν εμάς για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος και εμείς φυσικά να αυτομαστιγωνόμαστε και να διχαζόμαστε μεταξύ μας για ένα θέμα το οποίο άλλοι δημιουργήσαν και άλλοι καρπώνονται. Και έχω πει και άλλες φορές, κυρίες και κύριοι, ότι το προσφυγικό, γενικότερα το μεταναστευτικό, είναι ένα θέμα το οποίο, για το οποίο δεν φταίμε σε τίποτα ως χώρα εμείς. Η όποια επιφυλακτικότητα έχει διατυπωθεί και έχει εκφραστεί δημόσια από κάποιους συμπατριώτες μας έχει χαρακτηριστεί ρατσισμός, ξενοφοβία και φασισμός, ενώ ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον, δεν μιλάω για ακραίες περιπτώσεις, ήταν μια τοποθέτηση ουσιαστικά περί χαράκωσης κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή, το να δημιουργεί ένα πρόβλημα, να το καρπώνεται, να εξαθλιώνει κόσμο, να ωφελείται δηλαδή από πάνω και στη συνέχεια να εγκαλεί κάποιον ο οποίος δεν το αποδέχεται, αυτό είναι θράσος, τουλάχιστον. Η χώρα μας και οι Έλληνες γενικότερα, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα όπως θα έπρεπε από έναν πολιτισμένο κόσμο, από ένα ευρωπαϊκό κράτος και από ανθρώπους που βάζουν πάνω απ' όλα τον άνθρωπο και όχι τα συμφέροντα. Αρκεί να γίνει αυτό
έτσι, αποδεκτό και από εμάς τους ίδιους. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, το αυτομαστίγωμα το έχουμε ανάγκη τελευταία σε επιστήμη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Θέλω στην αρχή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω την προσοχή και ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, για τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα και όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν τέτοιες ημέρες για την ημέρα της Ανάστασης. Έχει παρεξηγηθεί η έννοια. Έχει παρεξηγηθεί τελικά η Ανάσταση. Κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να πάνε στις εκκλησίες ή πρέπει να πάνε σε πλατείες και σε γειτονιές και να πυρπολίσουν τον κόσμο, γιατί υποτίθεται ότι έτσι γιορτάζουν την Ανάσταση. Αυτή δεν έχουν καμία σχέση με την Ανάσταση του Χριστού, έτσι. Όλοι αυτοί οι θορυβώδεις τύποι δεν έχουν καμία σχέση. Και κανένα από αυτά τα έθιμα, υποτίθεται, δεν έχει καμία σχέση με την Ανάσταση του Χριστού. Η χαρά και η αγαλίαση από την Ανάσταση του ανθρώπου, είτε αν θέλετε παραδοσιακά, είτε όποιος το νιώθει, πόσο μάλλον κανένας περισσότερο στην ψυχή του, είναι να πας στην εκκλησιά, να συγγιορτάσεις με όλους τους υπόλοιπους χριστιανούς, να καθίσεις μέχρι το τέλος, να κοινωνήσεις και να πας στο σπιτάκι σου να φας το γιορταστικό τραπέζι. Αυτό τουλάχιστον λέει η εκκλησία, λέει το εθιμικό, το παραδοσιακό, το εκκλησιαστικό και το θρησκευτικό. Έτσι, αυτά είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα κάνουν κάποιοι οι οποίοι είτε προφανώς θέλουν να εμπορευτούν κάποια πράγματα, είτε γιατί θέλουν να ξεχωρίσουν κάνοντας θόρυβο ή οτιδήποτε άλλο, βάζοντας όμως σε κίνδυνο τη ζωή των συνανθρώπων τους. Διαμελισμένοι, σκοτωμένοι και όλα αυτά τα οποία κάθε χρόνο συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά πάνω απ' όλα τα βλέπω τα πιτσιρίκια με όλα αυτά τα βεγγαλικά να τα διαχειρίζονται, γιατί απλά προκαλούν θόρυβο και εξιτάρουν έτσι τις αισθήσεις τους. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να συμβεί. Φανταστείτε ένα παιδάκι τώρα να ακροτηριαστεί το χεράκι του, το ποδαράκι του ή ακόμη και να χάσει τη ζωή του. Γιατί κάποιοι πανηλήθιοι νομίζουν ότι όλα αυτά τα πράγματα συνιστούν έθιμα πασχαλιάτικα. Έτσι, αυτό είναι μια, αν θέλετε, επισήμαση και σύσταση σε κάθε κατεύθυνση και σε κάθε ηλικία. Υπάρχουν και άλλα τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να αισθανθούμε καλύτερα το Πάσχα, μακριά όμως από αυτά τα επικίνδυνα, και σε όσες περιοχές ισχύουν αυτά τα έθιμα που ελκύουν μάλιστα και κόσμο, θα έλεγα να κάνετε μποϊκοτάζ. Μη πάτε σε περιοχές που γίνεται πόλεμος. Μα είτε λέγεται Χίος, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, κάτι εκεί πέρα, κάτι χωριά επάνω που κάθε χρόνο θρυνούν θύματα, μην ενθαρρύνετε τέτοιες, και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Αποκλείστε τις περιοχές που δημιουργούν, μάλλον που παρουσιάζουν τέτοια έθιμα που απειλούν ανθρώπινες ζωές. Μπάς και συμμορφωθούν δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Με την τραγική ευκαιρία, θα έλεγα, ευκαιρία εισαγωγικά, έτσι, περίπτωση, το 38χρονο που έχασε τη ζωή του από την λόγω καθυστέρησης παρέμβασης του ασθενοφόρου. Περιστατικό που συνέβη το Σαββατοκύριακο στην Ουρανόπολη, έχει την επιφάνεια, κυρίες και κύριοι, ακόμη μια φορά, το πόσο προστατευμένος είναι ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, το πόσο δηλαδή η ελληνική πολιτεία του παρέχει, του αντιπαρέχει όλα αυτά τα οποία πληρώνει και χρυσοπληρώνει και φεσοπληρώνει, και νιώθουμε ότι ανά πάσα στιγμή, δυστυχώς, αν βρεθούμε κι εμείς σε παρόμοια, οποιοδήποτε από εμάς, σε παρόμοια θέση, δεν θα έχει καμία αρρωγή ή τουλάχιστον θα έχει ελλειπή αρρωγή από την πολιτεία. Ελάτε λοιπόν τώρα εσείς στη θέση αυτού του, όχι του εκλειπώντος φυσικά, του γονιού. Στη θέση αυτών των ανθρώπων που έχασαν το παιδί τους, τον σύζυγό τους, τον πατέρα τους, λόγω καθυστέρησης του ασθενοφόρου. Γιατί δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Γιατί όταν βγαίνει ο κύριος Πολάκης και κατατροπώνει όλους όσους τολμήσουν να πούν ότι η υγεία μας νοσεί, τότε τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς? Έρχεται λοιπόν, παθαίνει αυτό που παθαίνει ο άνθρωπος και έρχεται το ασθενοφόρο με 2 ώρες καθυστέρηση. Γιατί σε όλη την Χαλκιδική εκείνη τη στιγμή υπήρχε ένα ασθενοφόρο. Τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο?
που θα κληθεί την Δευτέρα, την προσεχή, την επόμενη, να πληρώσει εξτρά φόρους. Τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο που έχασε τον άνθρωπό του, που θα κληθεί να πληρώσει και χαράτσια. Τι μπορεί να πει κάποιος σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται την ιατρική αρρωγή, που χάνουν ανθρώπους καθημερινά στις λίστες αναμονής ή περιμένοντας ασθενοφόρα ή περιμένοντας να χειρουργηθούν ή όταν πρέπει να χειρουργηθούν και δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό ή τα κατάλληλα υλικά. Αυτά δεν θα έπρεπε να συγκινήσουν τουλάχιστον όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες, που πόσο μάλλον το λιγότερο που θα είχαν να κάνουν, να μην βγαίνουν στη συνέχεια και ζητάνε και τα ρέστα, όπως προκειμένη περίπτωση αυτός ο τύπος εκεί που τον διατηρούν στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. Δεν κάνω καμία σύγκριση με το παρελθόν. Δεν λέω ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι και αυτοί χειρότεροι. Αλλά φανταστείτε, άκουγα το πρωί και μια συνέντευξη με τον Τράγκα που φιλοξενήθηκαν στο ραδιόφωνο και πραγματικά ήθελα να μάθω αν έχει μείνει τουλάχιστον λίγο φιλότιμο πολιτικούς οι οποίοι ευθύνονται πολλοίς για αυτή την κατάσταση. Δεν μιλάω για τα νοσοκομεία και τις ανεπάρκειες, για τις λύσεις αναμονής, για όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάω για το θράσος να βγαίνουν κάποιοι σήμερα και να ζητάνε και τα ρέστα. Και επαναλαμβάνω, από τη θέση του συγγενή ενός ανθρώπου που έφυγε έτσι για λόγω καθυστέρησης στο σύστημα της δημόσιας υγείας, δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερόμουν, αλλά πραγματικά νιώθω άβολα και μόνο που το σκέφτομαι και φυσικά όταν κάνετε μια ανθρώπινη ζωή, φανταστείτε, 38 χρονών άνθρωπος, επειδή δεν υπήρχε προσωπικό, δεν υπήρχε οδηγός στο ασθενοφόρο, τότε συγγνώμη, αλλά θα ρω ότι κάπου εκεί στην Ουγκάντα τα πράγματα πρέπει να είναι καλύτερα. Πάμε παρακάτω. Έχουμε μπροστά μας, κυρίες και κύριοι, την ίδια ημέρα με το Άγιο Πάσχα και το δημοψήφισμα στην γειτονική Τουρκία. Φαίνεται να προκρίνεται, λέει, το ναι. Κάποιοι άλλοι δίνουν ίδιες πιθανότητες. Αλλά μου θυμίζει ένα ανέκδοτο εκεί με την Σιμέλα και τον Κωστίκα. Το έχω ξαναπεί για την πρώτη μέρα του γάμου. Που ρωτούσε η Σιμέλα την μητέρα της αν βάλει το άσπρο, το εσώρουχο ή το μαύρο για την πρώτη νύχτα του γάμου. Και έλεγε, είτε το άσπρο βάλεις, είτε το μαύρο βάλεις, δεν το γλιτώνεις τελικά. Κάπως έτσι είναι και τα πράγματα με το ναι ή το όχι του Σουλτάνου Ερντογάν σε ό,τι αφορά τη δική μας περίπτωση, τη δική μας χώρα. Είτε λοιπόν βγει το ναι και βγει ενισχυμένος και μόνιμος Σουλτάνος, ίσως και ισόβιος, είτε βγει το όχι και δημιουργηθούν προβλήματα και έρηδες εσωτερικά στην γειτονική χώρα, η επιθετική της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και όλο αυτό το πράγμα το οποίο κάνει εδώ και έμαθε πολύ καλά να κάνει εδώ και πολλά χρόνια, δεν θα σταματήσει. Βέβαια, αν οι Τούρκοι πολίτες επιλέξουν το ναι, αυτό σημαίνει ότι υιοθετούν και τις ακραίες ρητορικές του κυρίου Ερντογάν, μεταξύ των οποίων και η ρητορική εχθρότητες απέναντι στην Ελλάδα. Και άρα θα καταλάβουμε ότι είναι συνυπεύθυνοι και οι πολίτες, γιατί μάθαμε πολλές φορές να λέμε ότι δεν φταίει σε τίποτα ο τουρκικός λαός αν οι ηγεσίες του και αν η στρατηγή του είναι σχιζοφρενείς ή έχουν βλέψεις, είναι επιθετικότητες κτλ. Αφήνουμε λοιπόν τον τουρκικό λαό απ' έξω. Αν όμως δούμε ότι η πλειοψηφία του τουρκικού λαού συμφωνήσει και δώσει τα εύσημα ουσιαστικά με μια συμφωνία, μια συνηγορία με το ναι στον δικτάτορα, έτσι, Ερντογάν, πάνε να πει ότι είναι συμμέτοχοι και οι Τούρκοι πολίτες. Και αναλόγως θα ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε στο σύνολο ή τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους. Έτσι, δεν θέλω να είμαι αφοριστικός, αλλά δεν θέλω να χαϊδεύουμε αυτιά, έτσι, και να στρογγυλεύουμε τα πράγματα. Αν λοιπόν ο τουρκικός λαός συμφωνεί με τη ρητορική του Ερντογάν, άρα συμφωνεί και με τη ρητορική που αναπτύσσει το τελευταίο χρονικό διάστημα περί λαθασμένης συνθήκης Λοζάνης, περί βλέψεων σε Θράκη, σε Αιγαίο
και σε Βαλκάνια και όλα αυτά τα οποία ευθαρσώς, ευθέως και δημόσια διατυπώνει ο Σουλτάνος τους. Θα κριθεί λοιπόν για το τι θα ψηφίσει στην συγκεκριμένη περίπτωση του τουρκικός λαός. Βέβαια, επέλεξε ο Σουλτάνος, όπως το λένε, να διοργανώσει το δημοψήφισμα την ημέρα του Αγίου Πάσχα. Δεν είναι συντοματικό, κυρίε και κύριοι. Όπως επιλέγει, δεν ξέρουμε, εκεί πάει το πράγμα, να μετατρέψει σε τέμενο στην Αγία Σοφιά, να προσευχηθεί δηλαδή εκεί στην Αγία Σοφιά, τη Μεγάλη Παρασκευή. Ούτε και αυτό είναι συμπτωματικό. Την ίδια στιγμή, αντί να αντιδράσει η ελληνική πολιτεία, δεν είδαμε καμία αντίδραση. Καμία όμως. Καμία. Είτε ως μνημείο της UNESCO, ούτε ως κοιτίδα, μάλλον σημείο αναφοράς της Ορθοδοξίας απανταχού, ότι θα βεβηλωθεί ουσιαστικά από έναν αλόπιστο ο οποίος θα το μετατρέψει ως χώρο λατρείας του δικού του Θεού, κάτι που αν γινόταν φυσικά σε ένα τέμενος θα είχε ξεσηκωθεί και οι πέτρες. Αντί λοιπόν να υπάρξει αντίδραση της πολιτείας, η ελληνική πολιτεία ετοιμάζει και το μεγάλο τέμενος στην Αττική, στην πρωτεύουσα της χώρας. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι σέβομαι όλους τους ιερούς χώρους όπου ο καθένας θέλει να προσευχηθεί στο δικό του Θεό, στο Θεό που πιστεύει. Άρα λοιπόν, γιατί αυτή η διάκριση σε μια περίοδο μάλιστα που λέγεται ότι υπάρχει ισλαμοφοβία, δηλαδή ότι ο κόσμος διώκει το Ισλάμ. Αντιθέτως, στην ουσία φαίνεται και αποδεικνύεται περίτρανα ότι υπάρχει η δίωξη της Ορθοδοξίας ειδικότερα και της Χριστιανοσύνης γενικότερα. Αυτό είναι εμφανές. Καμία αντίδραση λοιπόν μέχρι τώρα, ούτε από την Ελλαδική Εκκλησία. Και αυτό μου κάνει έτσι μεγάλη περιέργεια. Ούτε από την Εκκλησία, ούτε από την Ιεραρχία της Ελλάδος, ότι η Αγία Σοφιά θα φιλοξενήσει κάποιον αλόθρησκο και μάλιστα τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της χώρας. Καμία, μα καμία ευαισθησία. Η ευαισθησία εξαντλείται στο να δημιουργηθεί ακόμη ένα μεγάλο τέμενος στην πρωτεύουσα. Από την ελληνική πλευρά εννοώ. Αυτό αν δεν προκαλεί τουλάχιστον μία αγανάκτηση, τότε ορθώς γίνεται και καλά κάνουν και καλά κάνει και ο κύριος Ερντογάν και μετατρέπει την Αγία Σοφιά σε τζαμί για να προσευχηθεί εκεί μέσα. Αλλά και από τη θέση ενός μουσουλμάνου δεν θα αισθανόμουν βολικά. Δηλαδή να πάει ο αρχηγός μου και να προσευχηθεί σε ένα ναό διαφορετικού. Δηλαδή σε ένα ναό όπου και συμβολικό ναό μάλιστα, τον ναό που συμβολίζει άλλα πράγματα και αποδέχεται άλλες παραδόσεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ καταθέτω την αίσθησή μου. Και για αυτό που θα επιχειρήσει να κάνει ο Ερντογάν, αν το κάνει τελικά, πιστεύω ότι τελευταία στιγμή θα το αποφύγει, έτσι μεγάλη Παρασκευή, αλλά και τη στάση της ελληνικής πολιτείας και της ελληνικής εκκλησίας, την τόσο παγωμένη, τόσο χλιαρή μάλλον στάση, απαθή θα έλεγα καλύτερα, απέναντι σε αυτό το θρησκευτικό θα έλεγα ατόπιμα για να μην πω έγκλημα. Αυτή είναι η άποψή μου. Θέλω να μεταφέρω τέλος, κλείνοντας την εκπομπή, θα προσπαθήσω οι εκπομπές της Μεγάλης Εβδομάδας να είναι χαμηλότονες και στο πνεύμα πάντοτε αυτής της περίοδου, να υπενθυμίσω ότι είναι και η τελευταία εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής, να πω για ακόμη μια φορά και να εκφράσω την απέχθειά μου στα πολιτικά πρόσωπα τα οποία θυμούνται τις περιόδους της αντίστοιχης νηστείας και προσευχής των μουσουλμάνων για να τους δουλέψουν, για να τους δουλέψουν χοντρά, ενώ ουδής θυμήθηκε για ακόμη μια φορά, μα κανένας όμως, κανένας όμως, να ευχηθεί ή να αποστείλει έτσι δημόσια ευχές στους χριστιανούς για αυτήν την σημαντική περίοδο νηστείας και προσευχής. Θα μου πείτε, ίσως έχω μείνει αρκετά πίσω. Ίσως. Και δεν το μετανιώνω. Μακάρι πίσω, παρά πολιτικά της φθηνός, να εκμεταλλεύομαι τους μουσουλμάνους δήθεν με ενδιαφέρον για την περίοδο του Ραμαζανιού τους, τη στιγμή που αγνώ καν
την ύπαρξη της αντίστοιχης περίοδου για τη συντριπτική πλειοψηφία υποτίθεται των Ελλήνων, έτσι. Αυτό έτσι σαν επισήμαση, γιατί δεν το έχω δει πουθενά όμως να αναφέρεται. Και με αυτό θα κλείσω και τη σημερινή εκπομπή, ανώντας το ραντεβού για αύριο και πάλι, εκεί γύρω στις 11.30, πρώτα Θεός, να είμαστε γεροί και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.